Ο τρομερός καύσωνας που πλήττει την Ουγγαρία απειλεί την ζωή των αστέγων. Η κυβέρνηση εξέδωσε κόκκινο κώδικα που σημαίνει ότι όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να δέχονται κόσμο για να πάρουν νερό, να κάνουν μπάνιο και να δροσιστούν. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δουλεύουν με άστεγους προσαρμόζονται στην κατάσταση. Αυτή την εποχή του χρόνου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούν τους ανθρώπους να μην μένουν στον καυτό ήλιο για πολλή ώρα, καθώς αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Οπότε τελειώνουν ό,τι έχουν να κάνουν τις πρωινές ώρες και εμείς πάντα έχουμε ένα μέλος του προσωπικού έτοιμο να βοηθήσει. Οι εθελοντές της Budapest Bike Mafia φτιάχνουν εκατοντάδες σάντουιτς δύο φορές την εβδομάδα για τους ανθρώπους που ζουν στους δρόμους και τώρα τους φέρνουν και νερό. Οι άστεγοι προσπαθούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Είναι δύσκολο, αλλά μπορείς να επιβιώσεις, όπως με το κρύο τον χειμώνα. Και εκεί μπορείς να επιβιώσεις. Είναι αλήθεια πως κάνει ζέστη, αλλά πρέπει να βρεις ίσκιο. Αν είσαι αφυδατωμένος, έχεις μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεσαι πολλά υγρά, περίπου 3 με 4 λίτρα νερό και βεβαίως ένα σκιερό μέρος. Έχει ζέστη ούτως ή άλλως. Όμως κάτι μπορείς να κάνεις. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι οι άστεγοι κινδυνεύουν περισσότερο από το κρύο του χειμώνα, όμως και το καλοκαίρι εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια. Οι ειδικοί λένε ότι αν θέλετε να βοηθήσετε κάποιον που πιστεύετε πως έχει πρόβλημα, για παράδειγμα επειδή έχει ξαπλώσει στον καυτό ήλιο για πολλή ώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε και να ρωτήσετε αν είναι καλά. Στη συνέχεια, εάν δεν θέλει να πάει στη σκιά, μπορείτε να καλέσετε μια γραμμή βοήθειας ή αν δεν είναι καλά, τότε να καλέσετε ασθενοφόρο.